Τώρα πάμε στην δεύτερη συζήτηση. Σας είχαμε προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, ότι θα συνομιλήσουμε με τον πρωταγωνιστή της σημερινής ημέρας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος φυσικά για τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, με τον οποίο συνδεόμαστε αυτή τη στιγμή. Κύριε Κούλογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχετε πει αρκετά πράγματα από το πρωί. Για να τα πάρουμε όμως από την αρχή, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι και υποχρεωμένες όσοι αυτή τη στιγμή μας βάζουν στα σπίτια τους να έχουν παρακολουθήσει από το πρωί όλο αυτό το δράμα που συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με 2-3 τίτλους, ξέρετε καλύτερα από μένα αν το κάνετε. Θέλετε να μας πείτε για ποιο λόγο φεύγετε και για ποιο λόγο φεύγετε τώρα? Πρώτον, γιατί η κατάσταση δεν είναι σοβαρή. Δεν γίνεται σοβαρή. Ο Μητσοτάκης κάνει ό,τι θέλει. Τα παιδιά ειδήσεων τα βραδινά ασχολούνται με τον Μητσοτάκη και η αξιωματική αντιπολίτευση απασχολεί τα πρωινάδικα και τις κουτσομπολικές εκπομπές. Αυτό έχει γίνει με ευθύνη της ηγεσίας του κόμματος. Έτσι έχουν χαθεί μια σειρά από μεγάλες ευκαιρίες για αντιπολίτευση ουσιαστική, όπως είναι το Παλαιστινιακό, όπου και η πρώτη ανακοίνωση δεν έχει καμία σχέση με την παράδοση της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά που θα έπρεπε εκεί εκ των υστέρων να υπάρχουν διορθώσεις και διεθνείς πρωτοβουλίες εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και εκ μέρους και του Προέδρου. Αν ο Μητσοτάκης πήγε, παραδείγματος χάρη, στην Αίγυπτο και είπε μια σειρά από πράγματα, ορισμένα σε σωστή κατεύθυνση, σε άλλα διαφωνώ, θα έπρεπε αντίστοιχες προεβουλίες να κάνει και ο αρχηγός αξιωματικής δυνάμεων. Να πάει στη Ράφα, να συναντήσει άλλους ηγέτες αριστερών κομμάτων, όλα αυτά τα πράγματα. Αντίθετα, ο κ. Κασελέκης επέλεξε να είναι στις ΗΠΑ. Μας ενημέρωσε ότι παντρεύτηκε, πράγμα το οποίο είναι τελείως αδιάφορο, αλλά έδωσε τροφή στα πρωινάδικα και στα κουτσομπολικά κλπ. Ναι. Και όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε παλιότερα γράψει άρθρα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε λέγοντας μεταξύ των άλλων ότι είχε μια σχέση με την οποία δεν ήταν ευχαριστημένο, με μια κοπέλα, και γι' αυτό έγραψε τα άρθρα. Και γιατί όταν δεν είσαι ευχαριστημένος με μια κοπέλα γράφεις αντισύριζα κείμενα? Εντάξει, είπε όμως και ότι άλλαξε. Θέλω να πω, υπάρχει αυτή τη στιγμή πολιτικός τέλεχος που να λέει τα ίδια με αυτά που έλεγε πριν 10-11 χρόνια ή πολλό δε μάλλον στην πολιτικά τρυφερή ηλικία των 24 ετών? Το δικαίωμα της αλλαγής άποψης είναι δικαιολογημένο για όλους, ακόμα και αν πρόκειται για πρόεδρο κόμματος. Έτσι, γιατί δεν πρόκειται τώρα για κάποιο τέλεχος που άλλαξε. Μιλάμε για πρόεδρο κόμματος να λέει τελείως διαφορετικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει επιτρέπεται. Το να λες όμως ότι εγώ το έγραψα αυτό διότι είχα μια σχέση με μια κοπέλα, δηλαδή, και δεν ήμουν ευχαριστημένος, πάει τελείως διαφορετικά. Επαναφέρει τη συζήτηση στα προσωπικά. Μπορείς να πεις κάλλιστα ότι ναι, άλλαξα άποψη. Το οποίο είναι αποδεκτό. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό, λοιπόν, η έλλειψη σοβαρότητας. Μετά είναι οι πολιτικές θέσεις που έχουν εκφραστεί, όσες έχουν εκφραστεί. Παραδείγματος χάρη η διαβόητη ομιλία στο ΣΕΒ, που ήταν τελείως έξω από την παράδοση της αριστεράς, ας πούμε. Εγώ δεν είμαι υπέρ του, ξέρετε, του αριστερόμετρου. Δηλαδή, πράγματι πρέπει να υπάρχουν και μια διάθεση συνομιλίας με το ΣΕΒ και τα λοιπά. Αλλά όχι να χάνεις από τα αποδυτήρια, γιατί εδώ κατεβήκαμε από τα αποδυτήρια χαμένοι. Δεν υπήρξε καμία από τις θέσεις, δηλαδή ούτε για αύξηση μισθών, ούτε για συλλογικές συμβάσεις, ούτε για οχτάρου, παρά μόνο τα στόκ όψεως που αφορούν στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων βασικά. Αυτό είναι επίσης μια πολύ σημαντική... Σύμφωνοι. Ωστόσο, κύριε Κούλογλου, ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε από μια τραυματικότατη διαδικασία και ο κύριος Κασελάκης είναι πρόεδρος ένα μήνα. Δεν είναι εύλογο να σας πει κανείς, ειδικά για έναν άνθρωπο που και ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι δεν γνωρίζει καλά την ελληνική πραγματικότητα, ότι δεν μπορούσατε να του δώσετε λίγο τράτο? Τόσο παράλογο ακούγεται αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, εάν ασφαλώς θα μπορούσε να δοθεί τράτο, αν από την πλευρά
του κυρίου Κασελάκη είχαν γίνει οι απαραίτητες κινήσεις συμφιλίωσης και συνδιαλεγής. Εδώ έχουμε να κάνουμε με απειλές ότι δεν θα κατεβάσω τα ψηφοδέλτια. Όποιος διαφωνεί θα βγει έξω. Διαγράφω τον Τζουμάκα με το έτσι θέλω, παρότι το καταστατικό προβλέπει ορισμένες τέτοιες διαδικασίες. Δηλαδή, ναι, πιστεύω ότι ο κύριος Κασελάκης, ενδεχομένως και από την επίρρεια κακών συμβούλων, ρίχνει λάδι στη φωτιά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα μπορούσε να το πείτε στην αντιπολίτευση. Να ρωτήσετε την αντιπολίτευση, την ισοκομματή για αυτό, αν έπρεπε να δώσει παραπάνω χρόνο στον κύριο Κασελάκη. Εμένα τα κίνητρά μου είναι τελείως διαφορετικά. Τα κίνητρά μου είναι κίνητρα προσωπικής αξιοπρέπειας. Mm-hmm. Δεν μπορώ να συμμετέχω άλλο σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, η οποία έφτασε στο σημείο το ένα στέλεχος να κατηγορεί τον άλλον δημοσίως ως ανεπάγγελτο και το άλλο να απαντάει αναβάζοντας στο διαδίκτυο αξιονικές ασθενών. Τις ακτινογραφίες, τις αξιονικές τομογραφίες ασθενών, ναι. Τις αξιονικές τομογραφίες από τους ασθενείς. Αυτό καταλαβαίνετε, ότι περισσότερο συνάδει με σύριαλ του Netflix παρά με πολιτικό κόμμα, με όλα τα παραμαρτυρούντα για την προσωπική ζωή και όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Άρα αφού μιλάτε για προσωπική αξιοπρέπεια κλπ, εσείς όταν τελειώσει η θητεία σας τον ερχόμενο Ιούνιο, τελειώνετε με την πολιτική, είστε ανοιχτός σε ένα νέο σχηματισμό, σε νέο κόμμα, προτρέπετε και άλλους συντρόφους σας που αισθάνονται τα ίδια με εσάς να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, δεν προτρέπω κανέναν να κάνει κάτι, το ένα ή το άλλο. Η κίνησή μου ήταν τελείως προσωπική και δεν είχα συνεννόηση με κανένα από τα στελέχη που παρουσιάζονται ή είναι αντίθετα με τον κύριο Κασελάκη. Στις 11 Ιουνίου επιστρέφετε στη δημοσιογραφία? Στην επαύριον των ευρωεκλογών. Ιουνίου, ναι. Επιστρέφω στη δημοσιογραφία. Τώρα, εάν παρουσιαστεί ευκαιρία, ξέρετε, ποτέ δεν έφυγα από τη δημοσιογραφία και δεν είμαι και ένας παραδοσιακός πολιτικός που κάνει κινήσεις πολιτικές. Διότι αν ήθελα να επανεκλεγώ, αυτό που θα έκανα το καλό παιδί για να είμαι ξανά στα ψηφοδέλτια, και επειδή έχω κάνει καλή θητεία κατά γενική ομολογία, θα επανεκλεγόμουν. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το βασικό μου θέμα εμένα είναι να λέμε την αλήθεια, να προχωράμε μπροστά, να έχουμε ένα πρόγραμμα, να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος υποφέρει με την ακρίβεια και όλα αυτά, χώρια τα εξωτερικά με το Παλαιστινιακό. Και αυτά δεν γίνονται δυστυχώς. Δεν γίνονται. Είμαι στην Επιτροπή για την Προστασία του Καταναλωτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βλέπω την ακρίβεια. Υπάρχει μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, αν είχε εφαρμοστεί στην Ελλάδα, θα είχε βελτιώσει πολύ τη ζωή των καταναλωτών και θα είχε περιορίσει την αύξηση των τιμών. Αυτή δεν την εφαρμόζει η κυβέρνηση. Και δεν γίνεται τίποτα από την αντιπολίτευση. Τέτοια πράγματα είναι που με κάνουν εξεγείρομαι. Αυτά είναι τα πράγματα που ξέρω. Τώρα, λοιπόν, αν εμφανιστεί κάτι το οποίο να μπορεί να με εκφράσει. Γιατί θέλω να βοηθήσουμε την Ελλάδα, θέλω να βοηθήσουμε την Ευρώπη. Τότε και την αριστερά στην Ελλάδα βασικά. Τότε ναι, θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά πάντα διατηρώντας το δικαίωμα να λέω τη γνώμη μου, να επισημαίνω τα κακοσκημένα, γιατί τώρα ξέρετε, θα είδατε σήμερα ότι είχαν και κάτι διαρροές. Υπήρξαν κάτι διαρροές από το. Ναι, έχετε λέει προεδρίτιδα. Τα βάζετε με όλους τους προέδρους. Είχατε υπονομεύσει τον Τσίπρα, λέγατε ότι ήταν ισοπαλία με τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κλπ. Είχα πει ότι ήταν ισοπαλία. Αυτό είναι τώρα, δηλαδή, είναι στο σουρεαλιστικό. Γιατί στην πραγματικότητα αποδείχθηκε ότι όχι ισοπαλία δεν υπήρχε, αλλά ο Μητσοτάκης προηγείται με 20-0 από τα αποδυτήρια ήταν αυτό. Ναι. Με 20 πολλά διαφορά. Δηλαδή, αν κάποιος θα έπρεπε να μου κάνει κριτική, είναι γιατί είχα υποτιμήσει το Μητσοτάκη. Ναι. Και όχι γιατί υπονόμευα τον Τσίπρα. Ίσα-ίσα, όλη η προσπάθειά μου με το επί Τσίπρα ήταν να προειδοποιήσω ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, παιδιά. Πρόεδρε, μήπως δεν αρέσουμε. Αυτή ήταν το τίτλο ενός άρθρου το 20, όταν πεζόντουσε ακόμη οι εκλογές. Δύο χρόνια πριν από τις εκλογές. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα, αλλά δεν έκανα καμιά προσπάθεια υπονόμευσης. Δηλαδή, μισό λεπτάκι, η κριτική είναι υπονόμευση? Δηλαδή, αυτό που
που λένε ότι υπονόμευα δεν πρέπει τα στελέχη του κόμματος ή και τα απλά μέλη ή οτιδήποτε άλλο να ασκούνε κριτική και να λένε μάλιστα όχι κριτική, φύγε Τσίπρα να έρθω εγώ, ότι πρόεδρε δεν πάμε καλά. Εδώ πέρα, δηλαδή, γιατί δεν πάμε καλά? Γιατί ο Μητσοτάκης τότε είχε κάψει τη μισή Εύβοια, ήταν η πρώτη φορά, και προηγείτος στις δημοσκοπήσεις ακόμα. Μάλιστα. Και όλα τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων έδειχναν ότι είναι καλύτερος από τον Τζίπρα, ακόμα και σε τομείς παραδοσιακά φιλικούς προς την αριστερά, κατά πολέμηση διαφθοράς, υγεία, παιδεία κτλ. Αυτά έλεγα εγώ. Λέτε ότι η κριτική δεν είναι υπονόμευση. Με τη διαγραφή Τζουμάκα, ωστόσο, συμφωνείτε? Δηλαδή, κριτική του τύπου δεν κάνει το παιδί και λοιπά, είναι φυτευτός, είναι κριτική ή υπονόμευση? Είναι κριτική που δεν θα έκανα εγώ, αλλά θα έπρεπε να κριθεί, και όπως δεν κάνω εγώ, όπως είδατε, η κριτική που έκανα και η επιστολή μου, αν είχα πολιτική ήταν, να τη διαβάσετε, ήταν μια κριτική η οποία έλεγε ότι ένα μοντέλο Δημοκρατικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν αρμόζει στην Ελλάδα, και ούτε επίσης είναι αυτό που θέλουμε να μειώσουμε τις κοινωνικές ανισότητες. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που έκανα κριτική είναι ότι, ότι θα έπρεπε να ακολουθηθούν στην περίπτωση του κυρίου Τζουμάκα οι κανονικές διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό. Όχι να βγει ο πρόεδρος και να λέει το διαγράφω. Πώς, από πού προκύπτει αυτό? Δεν προκύπτει αυτό. Και εδώ είναι τα λάθη του κυρίου Κασελάκη. Γιατί ο κύριος Κασελάκης πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ότι δεν είναι και Τσίπρας. Γιατί ο Τσίπρας δικαιολογεί το κάποια στιγμή να βγει και να πει, και δεν το έκανε ο άνθρωπος. Δηλαδή ήταν πολύ πιο ανεκτικός στο διαφορετικό. Αυτό το λέτε για καλό ή για κακό, αλήθεια? Ορίστε. Αυτό το λέτε για καλό ή για κακό, το πόσο ανεκτικός ήταν ο Τσίπρας? Βασικά το λέω σαν αντικειμενική παρατήρηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις πιστεύω, σε ορισμένες περιπτώσεις θα έπρεπε να είναι πιο, πιο σκληρός, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών. Αλλά είναι ο χαρακτήρας του, γιατί ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που δεν τρέφει κακίες, ούτε έχει διάθεση να τσακώνεται συνέχεια. Αυτό καμιά φορά στην πολιτική δεν είναι και τόσο καλό, αλλά άμα η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα, ξέρετε, και επομένως μπορεί να σε βοηθάει για την ψυχή σου, για να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Αυτό είναι. Κύριε Χρόλου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.